Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Victoria 2. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τι θα αποφέρει το εκλογικό αποτέλεσμα. Θεωρώ πως τις εκλογές θα τις ξανακερδίσει το Συνταγματικό Κόμμα, δεν θα έχουμε αλλαγή. Απλά μέχρι τις 31 Ιουλίου θα έχουμε την προεκλογική εκστρατεία, όπου θα απαντάμε σε κάποια ζητήματα, όπως βλέπετε. Συνήθως επιλέγω να απαντάω με reactionary πολιτική. Αρκετά δύσκολο φυσικά να βγουν μπροστά το Ρωσικό Κόμμα. Προς το παρόν έχουμε το Συνταγματικό Κόμμα, το οποίο παίρνει περίπου στο 50% των ψήφων. Οι περισσότεροι Έλληνες ψηφίζουν conservative και έχουμε και αρκετούς liberal. Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι ότι δύσκολα θα δούμε αλλαγή στο εκλογικό αποτέλεσμα και θα το διαπιστώσουμε και σε λίγη ώρα. Επίσης, στις 6 Απριλίου λίγη και αναγκοχή με την Οθωμανική Αυτοδορία, θα μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε έναν πόλεμο μαζί τους για την απελευθέρωση του Ανατολικού Αιγαίου και ίσως μέσα από αυτόν τον πόλεμο να ζητήσουμε και την περιοχή της Ανατολικής Ρωμιλίας. Η Ανατολική Ρωμιλία είναι μια περιοχή η οποία, εάν την πάρουμε, θα αποκόψουμε τους Οθωμανούς από τις ευρωπαϊκές περιοχές τους. Εδώ πέρα βλέπουμε το εκλογικό αποτέλεσμα. 53%, σχεδόν 54% πήραν στο Συνταγματικό Κόμμα, όπως το προβλέψαμε. Αυτό που έλεγα ήταν για την Ανατολική Ρωμιλία, θα κοιτάξουμε να την ζητήσουμε σε ένα χρόνο από τώρα. Ωραία. Άλλη μια εξέλιξη σχετικά με το ναυτικό. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες εξελίξεις. Στο ναυτικό τομέα δεν νοείται να μην είμαστε αρκετά καλή, όχι απλά καλή, διότι η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα με πάρα πολλές περιοχές οι οποίες καλύπτουν από θάλασσα και θα πρέπει σίγουρα να έχουμε ένα ισχυρό ναυτικό. Σκοπός μου είναι μέχρι το τέλος του παιχνιδιού να έχουμε φτιάξει, αν όχι το πιο δυνατό ναυτικό στον κόσμο, να έχουμε μια ισχυρή ναυτική δύναμη η οποία θα είναι από τις πιο ισχυρές στον κόσμο. Δεύτερη, τρίτη, πιο ισχυρή δύναμη, ναυτική δύναμη. Αυτό για να γίνει φυσικά θα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά τις ναυτικές μας βάσεις από εδώ και την ποιότητα των πλοίων και, και το είδος του πλοίου το οποίο θα κατασκευάζουμε. Προς το παρόν μπορούμε να φτιάξουμε μόνο φρεγάτες και τα πολεμικά πλοία αυτά εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι άλλο. Θα βελτιώσουμε λίγο τις σχέσεις μας και με το Ηνωμένο Βασίλειο, με το οποίο δεν έχουμε καλές σχέσεις. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε κάποιον πόλεμο μαζί τους εξαιτίας της Οθωμανικής Αυτοδορίας. Τώρα πια δεν είναι σύμμαχοι με τους Οθωμανούς. Η μόνη χώρα η οποία έχει συμμαχήσει με την Οθωμανική Αυτοδορία είναι η Ισπανία. Carlist Spain. Έχουμε επίσης και την Αίγυπτο, η οποία είναι κράτος δορυφόρος της Οθωμανικής Αυτοδορίας. Δεν τη μετράμε σαν συμμαχία. Αναγκαστικά είναι σύμμαχοι μαζί τους. Και ελπίζουμε να μας βοηθήσουν και οι Ρώσοι στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, ο οποίος θα ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότητα, αν όχι του χρόνου, του παραχρόνου, στο παιχνίδι και θα μπορέσουμε να πάρουμε τουλάχιστον το Ανατολικό Αιγαίο μέσα από αυτόν τον πόλεμο και θα έχουμε ολοκληρώσει την απελευθέρωση της Ελλάδος πριν το 1860. Έχουμε και κάποιους επαναστάτες, υπάρχουν κάποιες μικρές επαναστάσεις στην Οθωμανική Αυτοδορία και στη Σμύρινη. Εδώ πέρα βλέπουμε τους πληθυσμούς των Ελλήνων. Το culture. Στη Σμύρινη έχουμε πάρα πολλούς, θεωρώ ότι ήταν λίγο περισσότεροι οι Έλληνες. Ήταν τόσο λίγοι στην Κράσια. Οι Οθωμανοί ξαναποκτήσαν μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη, πιο ισχυρή από τη δικιά μας. Το βλέπουμε εδώ πέρα, είναι στο 30, εμείς είμαστε στο 25. Προς το παρόν αφοσιωνόμαστε λίγο στην βιομηχανοποίηση της Ελλάδος, να μπορέσουμε να δώσουμε μια κίνηση στη βιομηχανή μας, να μπει στην σωστή θέση που πρέπει να είναι. Αυτό μας αφήνει φυσικά πίσω στο να ενθαρρύνουμε το λαό να μπουν στο στράτευμα και να πολεμήσουν.
Η Ρωσία βρίσκεται ακόμη σε πόλεμο με τη Γαλλία. Μπορούμε να διαλέξουμε πολιτική εμπορίου. Εννοείται, we need to protect the Greek economy. Να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα από τα tariffs, από τους δασμούς των προϊόντων που έρχονται από το εξωτερικό. Και αν δεν κάνω λάθος, είμαστε και στις μεγάλες δυνάμεις στη σφαίρα περιοχής της Ρωσίας, της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Ίσως η Γαλλία καταφέρει να μας βγάλει από τη σφαίρα περιοχής τους. Δεν χρειάζεται πια να είμαστε στη σφαίρα περιοχής της Ρωσίας. Στη συμμαχία τους είναι καλό να είμαστε όσο έχουμε κόρς τα οποία έχουν οι Οθωμανοί. Ίσως κάποια στιγμή καταφέρουμε να κάνουμε και συμμάχια με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το 1860. Για να γίνει αυτό, ίσως θα πρέπει να μπούμε και στην σφαίρα επιρροής τους. Αλλά η καλύτερη εξέλιξη του παιχνιδιού θα ήταν να μπούμε εμείς στις μεγάλες δυνάμεις και να μην χρειαστεί να μπούμε σε καμία σφαίρα επιρροής, να μην έχουμε καμία συμμαχία. Συμμαχία καλό είναι να έχουμε με κάποια από τις μεγάλες δυνάμεις. Σε λίγες μέρες βλέπω ότι τελειώνει και η ανακοχή και έχουμε κάθε δικαίωμα να ξεκινήσουμε τον πόλεμο. Έχουμε ακόμα το Casus Belli, υπάρχει φλέγον ζήτημα στα νησιά του Αιγαίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να ξεκινήσουμε τον πόλεμο. Αυτό φυσικά σε περίπτωση που μας βοηθήσει ο στρατός της Ρωσίας. Χέρι-χέρι με τη Ρωσία θα πάμε, αναγκαστικά. 28-25, να δω λίγο την ναυτική δύναμη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι 10 πλοία, νομίζω ότι έχουμε πολύ περισσότερα πλοία. Έχουμε 31 πλοία, εκ των οποίων τα 15 είναι μεταφορικά. Το ότι βρισκόμαστε στην σφαίρα επιρροής της Ρωσίας μας κρατάει αρκετά πίσω. Θα αυξήσουμε λίγο τους μισθούς των αξιωματικών, ίσως αυτό δώσει λίγο παραπάνω αξία στο στράτευμα και καταφέρουμε να βάλουμε άλλη μια ταξιαρχία στο στρατό. Υπάρχει και μια ταξιαρχία της Ρωσίας στην Ελλάδα, στην Δυτική Μακεδονία, στην Έδεσσα, η οποία είναι μια ταξιαρχία που θα επέμβει απευθείας αν ξεκινήσουμε κάποιον πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ρωσία μας βοηθάει, η Σερβία δεν έχει να βοηθήσει κιόλας. Τι να βοηθήσει? Νομίζω πως πρέπει να ξεκινήσουμε την επίθεσή μας τώρα, φέτος. Αν περιμένουμε κι άλλο, ίσως οι Οθωμανοί καταφέρουν να βγάλουν κι άλλο στρατό και μετά θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Έχουμε δύο στρατιές οι οποίες θα κινηθούν στην Ανατολική Ρωμιλία. Τα νησιά του Αιγαίου κάποια στιγμή θα πρέπει να πάμε να τα πάρουμε. Αλλά θεωρώ πως είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε με κατάκτηση έτσι και να έρθουμε από εδώ στα νησιά του Αιγαίου. Μόλις λήξει ο πόλεμος, θα ξεκινήσουμε την επίθεση. Και το λέω αυτό διότι αν πολεμάνε οι Ρώσοι με τους Γάλλους, θα είναι αρκετά δύσκολο να στείλουν σε δύο μέτωπα στρατό. Ίσως δεν ασχοληθούν και τόσο πολύ με το δικό μας θέμα. Προς το παρόν, θα περιμένουμε να λήξει ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Γαλλίας για το ζήτημα της Πολωνίας. Μπορούμε να κάνουμε συμμαχία και με τη Ρουμανία, πολύ καλό αυτό. Είναι η σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Ίσως μας βοηθήσουν και οι Ρουμάνοι. Να το δούμε λίγο, να το διαπιστώσουμε αυτό.
They will not accept, they will accept. Πολύ καλό αυτό. Θα βοηθήσει και ο Ρουμανικός στρατός, ο οποίος είναι αρκετά ισχυρός. Έχουν και αυτοί στρατεύματα. Όχι πολύ δυνατά, αλλά οι 30.000 που βλέπω εδώ πέρα είναι υπέρ αρκετοί. Είναι ακόμη μια στρατιά στην ουσία, η οποία θα πολεμήσει στο πλευρό μας. Μην ξεχνάμε να βάζουμε λίγο τις εξελίξεις. Άμα το ξεχνάω κιόλας, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ταυτόχρονα μαζεύουμε και λίγα χρήματα για τις ανάγκες του πολέμου και θα χρειαστεί να τροφοδοτήσουμε και το στράτευμα με το εθνικό απόθεμα κάποια στιγμή για να είμαστε έτοιμοι. Αναγκαστικά θα αυξήσουμε τους φόρους στον λαό. Ακόμα να λήξει ο πόλεμος, δυστυχώς κρατάει αρκετά. Ξεκίνησε ένας πόλεμος μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Κίνας. Μας καθυστερεί αρκετά αυτός ο πόλεμος, δεν θα έπρεπε. Υπάρχει ισχυρή γαλλική στρατιωτική δύναμη εδώ πέρα. 27.000 από ό,τι φαίνεται είναι αρκετοί για να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση του σχεδίου των Ρώσων. Ανέβηκε κι άλλο η στρατιωτική δύναμη των Οθωμανών, κυρίως από τα πλοία. Είχαν πιο λίγα πλοία, αν δεν κάνω λάθος, πριν λίγο. Όσο το καθυστερούμε τώρα είναι εις βάρος μας. Άλλη μια φορά να πατήσουμε Increase Relations, θα έχουμε την θετική σχέση με την... θα έχουμε θετικές σχέσεις με τους Βρετανούς. Εδώ πέρα βλέπω αρκετά στρατεύματα των Ρώσων. Ίσως είναι καλή ευκαιρία να χτυπήσουμε. Έχουμε και κάποια ταξιαρχία εδώ πέρα, κάποιες ταξιαρχίες των Ρώσων στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα περιμένουμε άλλο. Θα ξεκινήσουμε τον πόλεμο. Ο Κάσους Μπέλι ζητάνε εδώ πέρα οι Οθωμανοί για να κάνουν κατάληψη στις περιοχές της Αραβίας. Να δούμε τι ζητάνε κιόλας. Είμαι περίεργος να δω. Ναι, ζητάνε μια περιοχή και τα πάντα πιθανότητα ζητάνε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή. Θα πάρουμε σίγουρα δάνεια, δεν το συζητάω. Θα έχουμε χρεωθεί μετά τον πόλεμο. Γι' αυτό θα πρέπει να το λήξουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Και εδώ πέρα πρέπει να βελτιωθούμε λίγο για την οικονομία κυρίως. Τέλος πάντων. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι. Οι Ρώσοι έτσι κι αλλιώς έχουν τα στρατεύματα έτοιμα με το εθνικό απόθεμα. Το θέμα είναι αν θα επέμβουν από το βορρά αρκετά στρατεύματα. Λοιπόν, είναι μια κρίσιμη απόφαση τώρα για το μέλλον του έθνους, της Ελλάδος ολόκληρης. Ναι, θα ξεκινήσουμε την επίθεση.
και θα κάνουμε call ally. Μας βοηθάνε έτσι αλλιώς. Θα κηρύξουμε τον πόλεμο και θα εισβάλλουμε στην Ανατολική Ρωμιλία. Η Σερβία δεν δέχτηκε να μας βοηθήσει. Μας βοηθάει η Ρουμανία και η Ρωσία. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι χάνουν στο war score οι Ρώσοι. Πριν ήταν στο 33%, τώρα είναι στο 24%. Θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από ό,τι πρέπει αυτός ο πόλεμος. Ωραία, θα χτυπήσουν εδώ τους Οθωμανούς. Αλλά βλέπω ότι έχουν πρόβλημα εδώ πέρα οι Ρώσοι. Θα έρθουμε να ενισχύσουμε στη μάχη. Δεν έπρεπε να έρθουμε τελικά, διότι χάνουμε πάρα πολλούς άνδρες. Πολύ ωραία, αρκετά ρωσικά στρατεύματα κινούνται εδώ. Θα πατήσουμε και επιστράτευση, είναι απελευθερωτικός ο πόλεμος. Όλοι πρέπει να πάρουν τα όπλα να πολεμήσουν, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Και θα τους φέρουμε στη Λάρισα και Θεσσαλονίκη, θα τους μαζέψουμε. Ωραία. Ξεκίνησε η εισβολή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Προς το παρόν χάνουμε τον πόλεμο. Θα βγάλουμε τα πολεμικά πλοία στο Αιγαίο. Αν και δεν έχουμε το εθνικό απόθεμα στο πολεμικά πλοία. Δεν ξέρω πώς θα προκύψει η κατάσταση εδώ πέρα με την ναυμαχία. Αν κερδίσουμε ή αν χάσουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε χάσει κανένα πλοίο. Νομίζω ότι έχουμε πιο ισχυρό ναυτικό από τους Οθωμανούς. Ωραία, κερδίσαμε άλλη μια μάχη. Θα στείλουμε αυτούς εδώ πέρα να ενισχύσουν το στρατό Θεσσαλίας και αυτούς στο στρατό Μακεδονίας. Η Ανατολική Ρωμιλία απελευθερώθηκε. Σχεδόν. Ωραία. Κερδίσαμε και την ναυμαχία. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε outward goal. Θα το πατήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Διότι φτάσαμε στο 6%. Οπα. Και θα ζητήσουμε την Ανατολική Ρωμιλία. Πού είσαι, εδώ είμαστε. 25 πόντους. Η Ανατολική Ρωμιλία κατέχεται, οπότε δεν χρειάζεται να αγχωθούμε για κάτι. Έχουν εισβάλει και τα καλά οι Ρώσοι εδώ πέρα. Ακόμα ο πόλεμος δεν έληξε εδώ. Έχουν όμως αρκετά στρατεύματα οι Ρώσοι για να ενισχύσουν και εμάς και τους Οθωμανούς. Το κακό είναι ότι στείλανε στρατεύματα και οι Ισπανοί. Θα έρθουμε με την στρατιά Μακεδονίας να απελευθερώσουμε το Αργυρόκαστρο, το οποίο κατέχουνε. Και θα έρθουμε και στα νησιά του Αιγαίου. Δεν υπολόγισα τους Ισπανούς εδώ πέρα. Έπρεπε να υπολογίσουμε και τους Ισπανούς, τους αγνώρισα τελείως. Τους πήραμε στο κυνήγι, ωραία, τους διώξαμε. Υπάρχουν 32.000 οι οποίοι θα μας δημιουργήσουν πελάδες. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε το attack. Δεν
έξω πόλεμος κατά πάση πιθανότητα θα κερδιθεί. Μας το συν 15%. Κάπου εδώ θα λήξουμε και το επεισόδιο. Ξέρω ότι μπορεί κάποιος να σας σπάει τώρα αυτό, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα στείλουμε την ταξιαρχία εδώ πέρα και θα λήξουμε το επεισόδιο. Δεν ξέρω αν προλάβει να λήξει ο πόλεμος μέσα στην περίοδο, δεν νομίζω. Ωραία. Αυτά για την ώρα. Συνεχίζουμε στο επόμενο επεισόδιο.